Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον γραμματέα του Εργατικού Κέντρου της Λάρισας, τον Δημήτρη τον Τζιμούλη, μετά από μια αρκετά πετυχημένη και μαζική απεργιακή συγκέντρωση και πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Φαντάζομαι και ο ίδιος είναι ικανοποιημένος από τη συμμετοχή. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε, σας και στους τηλεθεατές σας. Είμαστε ικανοποιημένοι από τη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση. Εκφράστηκε η δυσαρέσκεια που υπάρχει στους εργαζόμενους σήμερα για τους χαμηλούς μισθούς, τα χαμηλόμερα οκάματα. Που δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές μας ανάγκες. Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε όλους τους εργαζόμενους για ακόμα μία φορά που πήραν μέρος, που αψήφισαν τις όποιες αντιδράσεις υπήρχαν στους χώρους από την τρομοκρατία της εργοδοσίας, την αναποτελεσματικότητα που καλλιεργείται γενικότερα των αγώνων. Σπάσαν αυτή την τρομοκρατία, να το πω έτσι, και πήραν μέρος. Το μήνυμα που έχετε και γενικότερα είναι μεγάλη συμμετοχή γενικότερα στη χώρα. Είναι μεγάλη συμμετοχή πανελλαδικά. Αυτό έρχεται, εκφράστηκε μαζικά σε διάφορους χώρους. Σε εμάς, για παράδειγμα, στον κλάδο των κατασκευών ξεπέρασε το 80%. Και είναι και κάποιες επιχειρήσεις που εκεί εργαζόμενοι απήγησαν 90% και παραπάνω. Γιατί ακριβώς είναι πολύ οξυμένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα ως εργαζόμενοι. Και είναι και σημαντικό ότι παρότι είναι λίγο δύσκολο στο δημόσιο τομέα να έχουμε μαζικές απεργίες, είχαμε και εκεί κάποια συμμετοχή, έτσι. Όχι ανάλογη με αυτού του ιδιωτικού, αλλά σε κέραιους τομείς, έτσι, στο δημόσιο τομέα. Ναι, εκφράστηκε στο δημόσιο τομέα. Και αυτό είναι καλό, το ότι συμμετείχαν, ήταν κοινή και η απόφαση για ΣΕΕ και της ΑΔΔ, να πάει δηλαδή την ίδια ημερομηνία οι απεργιακές κινητοποιήσεις. Βοηθάει στην ενότητα της εργατικής τάξης για να μπορέσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα από καλύτερους όρους να αντικρούσουμε εκείνες τις πολιτικές που μας έχουν φέρει εδώ, στην φτώχεια, στην εξαθλίωση, στους πολέμους, που εμείς βάζουμε και το κύριο ζήτημα την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους εμπεριαλιστικούς πολέμους, γιατί αυτό έχει σαν συνέπεια το να μην αυξάνονται οι μισθοί, οι συντάξεις, υγεία, παιδεία, ακριβώς για να εξοπλίζονται δηλαδή οι ανάγκες του ΝΑΤΟ και της πολεμικής βιομηχανίας το επόμενο χρονικό διάστημα που εκεί. Άρα στο δίλημα βούτυρο ή κανόνια, προτιμάμε το βούτυρο για τους εργαζόμενους, έτσι. Αυτή είναι η αντίβαση. Οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Αυτό που τους χωρίζει, τους μεγάλους, είναι τα συμφέροντά τους για το που, τι θα ελέγξουν, πού θα περάσουν οι ενεργειακοί δρόμοι και τα εμπορεύματά τους, οι ανταγωνισμοί τους. Και οι λαοί θυσιάζονται για αυτούς, για τα κέρδη τους. Αυτό που βάζουμε εμείς στην κουβέντα και συζήτηση, ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Είναι αυτή η μεγάλη αντίφαση που υπάρχει. Αυτοί θέλουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Τώρα, αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη δικιά μας την πλευρά. Η σημερινή απεργιακή συγκέντρωση συνέπεισε και με την κατάθεση του προϋπολογισμού. Το γνωρίζατε, γιατί σήμερα κατατέθηκε στη Βουλή, ότι θα είναι και η σημερινή μέρα, ή απλώς έτυχε? Έτυχε. Έτυχε. Δεν ήταν κάτι. Γιατί υποτίθεται ότι περνά στην αντεπίθεση με την κατάθεση του προϋπολογισμού αυτού η κυβέρνηση, επικοινωνιακά τουλάχιστον, λέει ότι. Έρχεται ένας προϋπολογισμός που θα δώσει μεγαλύτερες παροχές στους εργαζόμενους, έτσι είναι? Συνήθως δεν γίνεται αυτό. Συνήθως σημαίνει ακριβώς το αντίθετο, με την έννοια ότι οι προϋπολογισμοί, όπως είπα και πριν, για την παιδεία, για την υγεία, για τις ανάγκες, για τις κοινωνικές ανάγκες, για τις αυξήσεις στους μισθούς και συντάξεις, πάνε κόντρα σε αυτά τα δικαιώματα και σε αυτές τις κατακτήσεις που είχαν εργαζόμενοι όλα τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό εκφράζεται τα τελευταία, με μειώσεις σε όλες τις κοινωνικές παροχές που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Χαρακτηριστικό είναι στην υγεία, που έχουν κόψει πολλά εκατομμύρια ευρώ, 500.000 ευρώ στη χρηματοδότηση. Για να βρει σήμερα κάποιος την υγεία του, θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Και έχεις και τα απογευματινά ιατρία που είναι επιπληρωμή. Δηλαδή τα χειρουργία που κάνουν τα απογεύματα που είναι επιπληρωμή. Που έχει διευρυνθεί δηλαδή, και εδώ στη Λάρισα είναι χαρακτηριστικά, ότι μεταφέρονται από τα κρατικά νοσοκομεία, από τα δημόσια νοσοκομεία, σε ιδιώτες και λοιπά ασθενείς, για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες. Δεν έχουν προσωπικό, δεν έχουν γιατρούς, δεν έχουν υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Είναι βασικά ζητήματα που αυτό οδηγεί έναν κόσμο αναγκαστικά να πάει σε ιδιώτες. Γιατί αν θες να χειρουργηθείς άμεσα, άμα έχεις κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας και πρέπει να χειρουργηθείς, σε αναγκάζουν, σου λένε δεν έχουμε αυτές τις παροχές, άρα θα πρέπει να σε οδηγήσουν δηλαδή. Ναι. Και αυτό γίνεται εμπόρευμα. Είδα σήμερα ότι έγινε και μια προσυγκέντρωση από επαγγελματίες στο Δημαρχείο για να εκφράσουν την αντίθεση τους και τη δυσαρέσκειά τους και για την αύξηση των δημοτικών τελών. Ναι. Αυξήθηκαν τα δημοτικά τέλη. Εμείς, όταν συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο, ήμασταν εκεί παρόντες. Εκφράσαμε την αντίθεσή μας, γιατί αυξήθηκαν 35% παραπάνω τα δημοτικά
τέλη του Δήμου. Και αυτό σημαίνει ότι ένα χαράτσι ακόμα επιπλέον για τους εργαζόμενους, για τα υπόλοιπα στρώματα, λαϊκά στρώματα, που δεν μπορούν σήμερα να τα βγάλουν πέρα. Δυσκολεύονται, έχουν βάλει και το επόμενο χρονικό διάστημα με ελεγχόμενη στάθμευση, ψάχνουν να βρουν στάθμευση και ανοίξαμε και το ζήτημα ότι η ΔΥΠΑ, πρώην ο ΑΕΠ, παραχώρησε στη Δημοτική Αρχή εδώ της Λάρισας το οικόπεδο εκεί, ναι, που βρίσκεται εκεί στην Τάκη Τσόγκα, που είναι για να γίνει το νέο εργατικό κτίριο του εργατικού κέντρου. Το παραχώρησε ακριβώς για να το αξιοποιήσει ο Δήμος για στάθμευση. Mm-hmm. Εμείς κάναμε συνάντηση και επιμείναμε στο να είναι τουλάχιστον η στάθμευση στο οικόπεδο αυτό δωρεάν για τους κατοίκους, για το λαό. Τώρα, είπατε ότι είστε στον κλάδο των κατασκευών. Πολλά εργατικά στοιχήματα έχουν το τελευταίο διάστημα. Όχι και δυστυχήματα. Όχι μόνο στον κλάδο των κατασκευών. Σε αρκετούς, σε αρκετούς εργασιακούς χώρους, τα οποία δεν υπάρχουν τα απαραίτητα εκείνα μέτρα πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων. Mm-hmm. Τα οποία κάθε τρεις ημέρες δυστυχώς χάνουμε και έναν εργαζόμενο ή έχουμε σοβαρούς τραυματισμούς. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς και οι επιθεωρήσεις εργασίας δεν είναι εξοπλισμένες, δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό για να καλύψουν, να κάνουν τους ελέγχους, να υπάρξει πρόληψη πριν γίνει το ατύχημα. Πάνε όταν γίνει το ατύχημα για να βάλουν, να επιβάλλουν δηλαδή πρόστιμα στους εργοδότες. Και εμείς διεκδικούμε να δοθούν χρήματα, να υπάρξει το απαιτούμενο προσωπικό, να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Τώρα, αν είχαμε κάποιον από την κυβέρνηση, ο αντίλογος ήταν ότι έχουν γίνει αυξήσεις το τελευταίο διάστημα και στον κατώτατο μισθό. Φαντάζομαι ότι αυτές βέβαια δεν καλύπτουν την ακρίβεια, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι ακριβώς. Η ακρίβεια καλπάζει συνεχώς καθημερινά. Βλέπουμε ότι τα μεροκάματα και οι μισθοί μέσα στο πρώτο δεκαήμερο έχουν εξαφανιστεί. Δεν υπάρχει αυτή. Και είναι πολλές οι ανάγκες και τα μεροκάματα παραμένουν. Έχουμε 14% παρακάτω σε σχέση με το 2011. Mm-hmm. Οι μισθοί είναι σε αυτά παρακάτω από το 2011. Αναλογούν οι μισθοί. Το γεγονός ότι βγαίνουμε από τις τελευταίες χώρες στην Ευρώπη από πλευράς εισοδήματος φαντάζομαι προβληματίζει. Έτσι. Νομίζω πλέον θα μας στάσει λίγο και η Βουλγαρία. Ενώ η ρυθμία ανάπτυξης, αυτό που φαίνεται, είναι είμαστε από τις πρώτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που η ρυθμία ανάπτυξης είναι σε πολύ ανεβασμένα επίπεδα. Αυτό όμως δεν εκφράζεται και στους δικούς μας τους μισθούς, γιατί τι μας λέγαν τα χρόνια δηλαδή της κρίσης των μνημονίων κλπ. Ότι κάνετε υπομονή, θα χάσουμε τώρα κάτι, θα μειώσαν μισθούς, συντάξεις κλπ. Και όταν θα έρθει, θα βγούμε από το τούνελ, όπως χαρακτηριστικά λέμε, θα πάρετε πίσω δηλαδή ό,τι είχατε. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει όμως σήμερα. Mm-hmm. Δεν κερδίζουν οι εργαζόμενοι τα υπόλοιπα φτωχά λαϊκά στρώματα από αυτή τη δικασία. Mm-hmm. Και αυτό που βλέπουμε είναι μόνο να τρέχουν ελιγιώδη κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Mm-hmm. Στη σημερινή Απεργιακή Συγκέντρωση, πέρα από τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, πέρα από τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, είδαμε και επαγγελματίες, είδαμε και αγρότες, είδαμε και νεολαίους, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Συμμετέχουν. Είχαμε πραγματοποιήσει σύσκεψη στο εργατικό κέντρο που πήραν μέρος και ήταν και κοινή δηλαδή η απόφαση να συμμετέχουν και αυτά τα στρώματα τα οποία πλήττονται από αυτή την πολιτική και αυτά που ασχολούνται με τη μεγάλη φορολογία από το πρώτο ευρώ. Φορολογούνται, η κυβέρνηση έχει βάλει τεκμήρια κλπ. Και οι αγρότες, οι οποίοι εδώ τουλάχιστον στην Θεσσαλία, από τις πλημμύρες, από τις άλλες καταστροφές που έχουν υποστεί, δεν υπάρχουν εισοδήματα για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Άρα είναι κοινός ο αγώνας της διεκδίκησης, της πάλης, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, γιατί όλοι μαζί, συλλογικά και οργανωμένα, κοινωνικά θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Και από ό,τι είδα, έβαλαν θέμα οι δημόσιοι πάλι και την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Αυτό δεν ακούγεται καθόλου από την πλευρά της κυβέρνησης. Ναι, αυτό διεκδικούν και στο δημόσιο και στο δημόσιο. Mm-hmm. Γιατί ακριβώς οι όποιες περικοπές υπήρχαν, αυτό έχει αντανάκλαση στα υπόλοιπα στρώματα της κοινωνίας. Έτσι πάει αυτό, έτσι εκφράζεται. Όπως και για τους συνταξιούχους, οι οποίοι κόπηκε η 13η και 14η σύνταξη, εκφράζεται. Ότι εμείς οι εργαζόμενοι συνολικά, δηλαδή οι αυτοπροσχολούμενοι, χάνουμε από τον πλούτο που υπάρχει. Στον αντίποδα, βέβαια, θα μπορούσε να πει κάποιος από την κυβέρνηση ότι κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μειώσει την ανεργία. Έχει μειωθεί η ανεργία. Με τι μισθούς. αυτό είναι το βασικό και το κύριο. Με τι συνθήκες. Πολλοί εργαζόμενοι σήμερα με αυτές τις συνθήκες εργασίας, να πούμε γι' αυτό,
αρνούνται να πάνε, να το πω έτσι χαρακτηριστικά. Αρνούνται. Δεν πάει ο άλλος να δουλέψει με 750 ευρώ, για παράδειγμα, και στην ΒΠΕ ή μακριά, και να βάλει από τη τσέπη του τα έξοδα, να πηγαίνει, έρχεται, για να μπορέσει να καλύψει αυτές τις ανάγκες. Γιατί είναι, οι βενζίνες είναι πανάκριβες, τα έξοδα που είναι η ζωή. Έτσι, πρέπει νομίζω να... ότι από τις πιο δυσμενείς συνθήκες εργασίας πρέπει να έχουν οι διανομής, έτσι, οι delivery-άδες. Φαντάζομαι ότι τους βλέπω συχνά πυκνά να κάνουν συγκεντρώσεις, απεργίες. Τι γίνεται με αυτούς? Αυτοί όλο το τελευταίο διάστημα τώρα είχαν αρκετές κινητοποιήσεις και απεργιακές κινητοποιήσεις. Αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με ατυχήματα, πίεση στη δουλειά, το να προλάβουν να κάνουν την. Και δεν ξέρω αν έχουν και εργασιακές σχέσεις ανάλογες με τον υπόλοιπο. Οι εργασιακές σχέσεις χτυπιούνται και αυτές. Δεν είναι πλέον σαν μισθωτοί. Τους έχουν κάνει σου βάζουν σε ένα άλλο καθεστώς τύπου μπλοκάκι, να είναι δηλαδή σαν αυτοπροσχώρηση, σαν να είναι συνέτερ, να το πω έτσι, με τις εταιρείες eFood και Volt. Και αυτοί διεκδικούν να παραμένουν δηλαδή, γιατί από αυτή τη διαδικασία χάνουν. Δεν έχουν εκείνα τα δικαιώματα του εργαζόμενου. Και υπάρχει πίεση στις παραγγελίες, στο να τρέξουν, να προλάβουν. Και αυτοί διεκδικούν τα αυτονόητα, δηλαδή να υπάρχει και συλλογική σύμβαση εργασίας σε αυτούς τους χώρους, όπως και στους όλους τους υπόλοιπους κλάδους, όπως και στον κλάδο του δικό μας που θέλουμε να υπογράψουμε νέα κλαδική σύμβαση εργασίας, και να είναι υποχρεωτική για όλο τον κλάδο, για όλους τους εργαζόμενους, και να καταγγελθούν όλοι οι αντιλαϊκοί, αντιεργατικοί νόμοι που ψηφίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε για εξαήμερη εργασία. Αυτή την προσπάθεια κάνουν. Έχουν ψηφίσει τον νόμο Χατζηδάκη, οι οποίοι εκεί θέλουν με τον ίδιο χρόνο να δουλεύουμε 6 ημέρες την εβδομάδα. Κάποιοι χώροι μπορεί να, ανάλογα και σε ποιο χώρο, οι εργαζόμενοι έφεραν εργοδότες, προσπάθησαν δηλαδή σε κάποιους χώρους να το περάσουν την εξαήμερη. Δεν το πέρασαν. Σε κάποιους άλλους προϋπήρχε η εξαήμερη εργασία, αλλά μπορεί να τα πέραν κάποιοι εργαζόμενοι, να το πω, το Σάββατο να μην φαινόταν σαν εξαήμερη εργασία και να έπαιρνε κάποιο επιπλέον μεροκάμα του κάποιου εργαζόμενου. Αυτή είναι η προσπάθεια, να πάει σε εξαήμερη. Εμείς διεκδικούμε όμως πενθήμερο, 35ωρο, 7ωρο ή 8ωρο, ανάλογα σε ποιο κλάδο δουλεύουν οι εργαζόμενοι, γιατί σήμερα η παραγωγικότητα της εργασίας έχει περάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα. Μπορούν σήμερα οι εργαζόμενοι να καλύψουν με λιγότερες ώρες εργασίας περισσότερες ανάγκες και να έχουμε και ελεύθερο χρόνο για μας, για τις οικογένειές μας, να βλέπουμε τα παιδιά μας και να ζούμε σαν άνθρωποι. Να δουλεύουμε για να ζούμε και όχι να ζούμε για να δουλεύουμε. Είναι προφανές ότι σήμερα εστάλει ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση. Το θέμα είναι, θα μείνουμε εδώ, θα υπάρξουν και νέες κινητοποιήσεις στο μέλλον? Τι σκέφτεστε? Δεν τελειώνουν και αρχίζουν και τελειώνουν όλοι με μια απεργιακή κινητοποίηση. Φυσικά και εμείς θέλουμε σε κάθε χώρο εργασίας όπου αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι προβλήματα, να οργανώσουν την πάλη τους, να παλέψουν για την υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, για ουσιαστικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, να μην μετράμε αυτό που λέγαμε και πριν, εργατικά δυστυχήματα, και να μπορέσουμε από καλύτερους όρους, γιατί υπάρχει σήμερα παράγεται πολύ μεγάλος πλούτος και φαίνεται η αντίφαση ότι εμείς χάνουμε και κάποιοι κερδίζουν από αυτή όλη τη διαδικασία. Αυτή είναι η κοινή διαπίστωση. Τα τελευταία χρόνια, κυρίως στη χώρα μας, αλλά και στις υπόλοιπες χώρες, υπάρχει πολύ μεγάλη συγκέντρωση πλούτου, 1-2% του παγκόσμιου πληθυσμού, και φτωχοποίηση των υπολείπων. Χάνεται και η μεσαία τάξη στην ουσία, έτσι δεν είναι, κύριε Τζιμούλη? Φυσικά. Αυτή η διαδικασία, στον καπιταλισμό, αυτή η ανάπτυξη που υπάρχει, αναγκαστικά κάποιοι εργαζόμενοι, οι οποίοι οι αυτοαποσχολούμενοι, οι αγρότες, θα τους βάλουν αναγκαστικά δηλαδή από την παραγωγή. Θα φύγουν. Γιατί τα μονοπόλια, υπάρχει συγκέντρωση και συντροπίση του πλούτου σε λιγότερα χέρια. Και αυτό φέρνει σε μια πορεία και τις κρίσεις του ίδιου του συστήματος όπως περάσαμε και πριν. Και τώρα έχουν τα ίδια σημάδια, δείχνουν ότι υπάρχει ύφεση της οικονομίας και θα υπάρχει επίθεση. Και αυτό ακριβώς, και υπάρχει επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων. Γιατί τη βλέπουν αυτές τις δυσκολίες και τις αντιθέσεις, όπως και ο πόλεμος. Αυτή η φαγωμάρα που υπάρχει, οι αντιθέσεις που υπάρχουν, το τι θα ελέγχουν κλπ. Πληθυσμοπαραγωγικές πηγές, δρόμοι μεταφοράς ενέργειας, εμπορευμάτων κλπ. Αυτά φέρνουν τους πολέμους και τη φτώχεια και την εξαθλίωση για τους λαούς. Για τα κέρδη αυτού που είπα και αρχικά, για τα κέρδη των λίγων. Άρα θα λέγαμε έτσι συμπερασματικά, ακρίβεια.
κατάσταση στην παιδεία και στην υγεία, που είναι δύο σημαντικά αγαθά για τους εργαζόμενους. Στην ασφάλεια. Έχουμε πλημμύρες, έχουμε σιδηροδρομικά δυστυχήματα, έτσι δεν είναι? Ναι. Ακριβώς. Δεν... Ειδικά στην περιοχή μας τα έχουμε ζήσει, γι' αυτό τα λέω. Τα έχουμε ζήσει με πολύ τραγικά αποτελέσματα. Γιατί... Και πάντα είδα το εργατικό κέντρο έβγαινε μπροστά και για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στην Τραγωδία, ναι, και για τις πλημμύρες, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Για όποια προβλήματα αντιμετώπισαν ο λαός μας εδώ στην περιοχή, ήμασταν από τους πρώτους οι οποίοι κινητοποιηθήκαμε άμεσα. Μπήκαμε μπροστά, δεν σκεφτήκαμε τίποτα για να οργανώσουμε ακριβώς την πάλη των εργαζομένων του λαού της Λάρισας να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε από τους κυβερνώντες να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα προστασίας. Έχετε ένα ωραίο σύνθημα από την αρχή: τα κέρδη σας και οι ζωές μας, έτσι. Αυτό είναι το βασικό, γιατί αυτό δείχνει ακριβώς και την αντίφαση και την αντίθεση που υπάρχει σήμερα στον καπιταλισμό. Αυτό φαίνεται ότι κερδίζουν, γιατί για παράδειγμα, να σας φέρω ένα παράδειγμα στο δικό μας τον κλάδο, οι κατασκευαστές, στο κόστος της κατασκευής με τα υλικά και τα εργατικά, τους στοιχίζει περίπου 1.200 ευρώ και αυτοί που πουλάνε πάνω από 2.500 κοντεύουν τις 3.000 ευρώ το τετραγωνικό. Άρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κέρδους, μεγάλο ποσοστό κέρδους, και βλέπουμε στον κλάδο μας τουλάχιστον ότι μπαίνουν κεφάλαια, επενδύονται κεφάλαια, ακριβώς γιατί έχει άμεση απόδοση και μεγάλο κέρδος στους κατασκευαστές. Και από την άλλη, αυτό που λέμε εμείς, ότι δεν εφαρμόζεται στον κλάδο μας, να το πω αυτό, πια η συλλογική σύμβαση εργασίας. Εφαρμόζεται εν μέρη και δεν εφαρμόζεται συλλογικά σε όλο τον κλάδο. Αυτό απαιτούμε εμείς και από την κυβέρνηση και από την εργοδοσία, να γίνει εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας, όμως με πραγματικές αυξήσεις στα μεροκάματα τα δικά μας. Να έχουμε το ένσημο, την ασφάλεια, γιατί εμείς, σαν κλάδος κατασκευών, τι δεν έχουμε? Δεν έχουμε κάθε μέρα, ημέρα και ημέρα δουλειάς και ασφάλισης. Έχουμε αυτές τις αντιφάσεις ότι δουλεύουμε 20 μεροκάματα το μήνα, 22-23, και η ασφάλισή μας μπορεί να είναι 14 ημέρες. Οι υπόλοιπες ημέρες δεν φαίνονται ότι ασφαλιζόμαστε. Μάλιστα. Γιατί ακριβώς είναι αυτό που λέμε, ότι δεν το κάνουν γιατί θέλουν και καλά, λένε το εξής, ότι δεν θέλουν να φορολογηθούμε εμείς, να φορολογηθούμε, αλλά στην ουσία είναι ότι κερδίζουν από όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί μας ασφαλίζουν με λιγότερα χρήματα, άλλο μεροκάμα το παίρνουμε και άλλη ασφάλιση έχουμε. Και αυτή υπάρχει μια ψαλίδα στο ένσημο και Ό,τι αυτό συνεπάγεται μετά και για τα συνταξιοδοτικά και όλα. Όλα, ναι. Δώρα και λοιπά που παίρνουμε, που είναι σωματωμένο στο δικό μας μέσα το ένσημο, το δώρο, η σύνταξη και η ασφάλιση. Είναι σωματωμένα όλα και το μεροκάμα του μέσα στο ένσημο. Και αυτό φαίνεται. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Τζιμούλη για την σημερινή κουβέντα. Να είστε καλά, κύριε Τζιμούλη. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ, καλό μεσημέρι.